Ρίδινε. Λοιπόν, τώρα είναι η κυρία Σακοράφα και κλείνουμε με τον κύριο Καλαματιανό. Εντάξει, είναι και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, ναι. Είναι ο κύριος Βρούτσης, ο κύριος Αθανασίου. Ελάτε, κυρία, και ο κύριος Φίλης. Ελάτε, κυρία Σακοράφα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στα διαδικαστικά, αναφερθήκατε εσείς στο γεγονός ότι ήρθε σπερσμένα την Παρασκευή και όπως επίσης και το βιογραφικό του κύριου Χουρδάκη. Νομίζω ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα στην Επιτροπή και σε όλους εμάς. Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι για λόγους αρχής, ξέρετε, και δεν θα επαναλάβω για ποιο τρόπο το κόμμα μας ψηφίζει παρόν σε αυτές τις διαδικασίες, χωρίς να αξιολογήσει τους οποιοσδήποτε προτινόμενους. Αλλά σήμερα η υπουργική απόφαση έρχεται εσπρεσμένα, για να μην πω βεβαιασμένα. Και όλοι οι μετέχοντες, και εσείς κύριε Πρόεδρε, και ο κύριος Υπουργός, και εμείς σαν βουλευτές, καλούμαστε να υποκριθούμε, αν θέλετε, ότι εφαρμόζουμε με κάποιο τρόπο το άρθρο 49α του κανονισμού. Και αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Αλλά θα πω ότι και η σημερινή περίπτωση έχει και μια ακόμα ιδιαιτερότητα, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις των ανεξάρτητων αρχών ή των άλλων δημόσιων φορέων υπάρχει καταρχήν μια κοινή στόχευση, η ενδυνάμωση του ρόλου των επιτροπών αυτών και της λειτουργίας τους, για όσο καλύτερη εξυπηρέτηση μπορούμε να έχουμε μέσα από αυτούς τους στόχους. Αυτό δεν είναι ανεξάρτητη αρχή πάντως. Δεν έχει σημασία, κύριε. Αναφέρομαι γενικότερα στον τρόπο που λειτουργούμε σαν Επιτροπή. Ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ, με προλάβατε, θα το έλεγα τώρα, ότι δεν έχει καμιά σχέση με αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Αλλά εκφράσαμε τη διαφωνία μας σε όλα αυτά και στην Ολομέλεια, την εναντίωσή μας. Και είπαμε τότε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ανάξια λόγου, εάν δεν υπάρχει δημοκρατική διακυβέρνηση, αυτή δηλαδή που θα υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού και του τόπου. Πιστεύουμε ότι η ΕΦΚΑ με το νέο σχήμα, έτσι όπως είναι, έχει θέσει στο στόχαστρό του τη διαχείριση των κεφαλαίων που συσσωρεύει ο ΕΦΚΑ και είναι πάρα πολλά. Όπως επίσης εναντιωθήκαμε στο γεγονός ότι εναντιωθήκαμε μάλλον στο θέμα των μετακλητών όσον αφορά στις διευθυντικές θέσεις, ότι είπαμε και τονίσαμε ότι αυτοί ουσιαστικά θα λειτουργούν ανεξέλεγκτα, ότι οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται ακόμη και για τα βαρύτερα των αδικημάτων, όπως η θέση αργία ή η οριστική απόλυση, είναι εξορισμένοι εντελώς αδιάφορος για αυτά τα στελέχη που έρχονται από την ελεύθερη αγορά. Και λέμε ότι η κυβέρνηση ανοίγει πραγματικά συνειδητά την κόποτα της πελατειακής άλωσης, της ανευθυνότητας αλλά και της διαφθοράς στα κέντρα λήψη των αποφάσεων στο δημόσιο τομέα. Τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, εδώ, την ίδια μέρα που ψηφιζόταν όλα αυτά, ασφαλώς και μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, δημοσιεύσατε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας ότι με απόφαση του Υπουργού τη θέση του υποδιοικητή του ΕΦΚΑ καταλαμβάνει ο κύριος Νίκος Χουρδάκης στη θέση του κυρίου Ελευθέριου Κρητικού. Αυτή τη δημοσίευση ήρθαμε σήμερα απλά εμείς εδώ να επιβεβαιώσουμε. Η αναφορά είναι σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή την ανάρτηση υπήρχε και μια περιορισμένη πληροφόρηση για τις σπουδές και τη σταδιοδρομία του σημερινού προτινόμενου του κ. Χουρδάκη. Εκεί διαβάσαμε ότι στην τελευταία του θέση στον ΟΤΕ ήταν χρηματοοικονομικός διευθυντής αρμόδιος για τις σχέσεις με τους πελάτες, για τον πιστωτικό έλεγχο, δηλαδή τιμολόγηση και τις εισπράξεις, εξασφάλιση εισπράξεων κτλ. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία έχουν καταγραφεί κρίσιμα αρνητικά χαρακτηριστικά, όχι μόνο από τους πολίτες, αλλά και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Υψηλό κόστος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και διαμόρφωση ολιγοπολίου στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν θα ρωτήσω τι μπορεί να κάνει ο κύριος Σκουρδάκης. Φαντάζομαι ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις των συναδέλφων όσον αφορά τα θέματα του ΕΦΚΑ και της καθυστέρησης της απόδοσης των συντάξεων που χρονίζουν στους πολίτες. Απλά θα πω, για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, για να μην κουράζω και το σώμα και εσάς, ότι εγώ προσωπικά δεν περιμένω κάτι θετικό από τον ΕΦΚΑ έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Σας το λέω ειλικρινά. Και θέλω να πω ότι η πάγια στάση μας είναι παρόν. Έχουμε ψηφίσει και μερικές φορές και θετικά. Αλλά εδώ είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε θετικά, ούτε παρόν. Η ψήφος μας θα είναι αρνητική. Σας ευχαριστώ πολύ.